μεγάλη μου χαρά, τιμή και συγκίνηση που βλέπω ότι η έκθεση, αυτό το αποτέλεσμα των όλων των Ελλήνων γελιογράφων, της λέσχης δηλαδή των Ελλήνων γελιογράφων, αποδεχόμενο από την πρώτη στιγμή, υιοθετούμενο μάλλον, από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ξεκίνησε το ταξίδι. Μετά την Ρόδο, είμαστε σήμερα στην Κο. Έτυχε πολύ μεγάλης αποδοχής. Νομίζω ότι το πενάκι των σκητσογράφων, γελιογράφων είναι πολύ ισχυρό μέσο για να συνειδητοποιήσει και να εισβάλλει στην ψυχή των ανθρώπων, αλλά και στο μυαλό και στο συναίσθημα. Τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό που μας προσφέρουν και στα Δωδεκάνησα αλλά κυρίως γενικότερα. Είναι, ξέρετε, έργα 28 Ελλήνων γελιογράφων όσοι είναι γραμμένοι στην Ένωση, με από 5 έργα ο καθένας ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αυτή την πρόκληση και το αποτέλεσμα νομίζω πως είναι πρωτοφανές, γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Το Λεύκομα που έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου επίσης είναι γραμμένο σε 2 γλώσσες. Αυτό θα μοιραστεί και στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα. Και σήμερα πήρε μια απόφαση η Επιτροπή Περιφερειών, θέλω να σας πω, στην οποία προέδρευα, με τον πρόεδρό της, τον κύριο Αγοραστό, να φιλοξενήσει αυτή την έκθεση σε όλες τις έδρες των περιφερειών, σε 13 πρωτεύουσες νομών που είναι έδρες των περιφερειών. Είναι μια πολύ καλή δραστηριότητα. Πρέπει βέβαια αυτή η έκθεση να επανατυπωθεί, γιατί η μία δεν φτάνει να γυρίζει έτσι όλο. Θα βγάλουμε 2-3 αντίγραφα και θα πάει να φτάσουμε, θέλουμε να φτάσουμε σε όλη τη χώρα, γιατί βλέπετε το μεταναστευτικό μετά από εδώ έχει ανοιχτεί. Έχει πάει σε όλη την πατρίδα μας, η Λάρισα, η Κοζάνη, η Καβάλα, δέχεται σήμερα.